γυμνάσιο Μακρυγιάλου επισκέφθηκε το πρωί ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος Μίμης Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου, έπειτα από συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος, οργώνει καθημερινά σχολεία σε όλη την περιφέρεια της χώρας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να γνωρίσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου μέσα από τη δική του ματιά. Με ένα DVD όπου περιγράφονται όλοι οι αγώνες που έχει συμμετέχει και με την βιογραφία του που έχει εκδώσει το Ίδρυμα σε βιβλίο, οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα τον ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου. Εδώ και 6 χρόνια, είναι ο 6ος χρόνος τώρα που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνει 16 παρουσίες στα σχολεία και 3 τουρνουά, ένα γυναικείο και 2 παιδικά, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και είναι το πρόγραμμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι μικροί, δηλαδή προσδιορίζω την εποχή μου που στον χώρο του ποδοσφαίρου, πώς έζησα την πορεία αυτή και ό,τι λάθος έκανα το μεταβιβάζω. Εγώ ατύχησα να μείνουμε σε χωριό που δεν είχαμε να φάμε τότε, την εποχή μας, και στο σχολείο δεν πήγα, αλλά όταν πήγα στο ποδόσφαιρο και έγινα καλός ποδοσφαιριστής, πήγα στην εθνική ομάδα, εκεί μόλις σταμάτησα το ποδόσφαιρο, αφού ήταν όλα ωραία, τότε αντιλήφθηκα ότι μου λείπουν κάτι και ήταν τα γράμματα. Και αυτό πρέπει να το λέμε στα παιδιά, γιατί με όλες τις επιτυχίες θα ξέρουν ότι θα τους λείπουν και αυτόν. Και μάλιστα τους είπα ότι εγώ σας το είπα τώρα, έφυγε από μένα, εσείς έχετε την ευθύνη, εγώ τώρα δεν προλαβαίνω, εσείς προλαβαίνετε. Κάπως έτσι είναι το μάθημα το προηγούμενο, και από εκεί και ύστερα δείχνω ένα DVD με διάφορα γκολ και συνεντεύξεις βλέπουμε στην φάση τα γκολ τα δικά μου, που τα παιδιά ενθουσιάζονται. Και στο τέλος αρχίζουμε τις ερωτήσεις, όπου ρωτάνε πράγματα που αντιλαμβάνονται ότι είναι αντίθετα από αυτά που έχουμε πει εμείς, γιατί αλλιώς είναι πώς το σκέπτεσαι και αλλιώς πώς σου βγαίνει. Γιατί μετά, εγώ μετά το κατάλαβα. Όσο έπαιζα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κάπως έτσι είναι το αυτό, γίνεται τώρα, και μάλιστα μου έχουν πει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί αυτό το πρόγραμμα το στηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όχι η πολιτεία και κάποιο άλλο φορέας. Και έτσι εγώ τώρα ξανανιώθω, ας πούμε, παιδί. Σήμερα είχε το σχολείο μας την τιμή να φιλοξενεί και να έχει κοντά του έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο φίλαθλο κοινό, τον Μίμη τον Παπαϊωάννου, ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος όμως φόρεσε πολλές φορές και τη φανέλα της εθνικής μας. Η συμμετοχή του και η πορεία του στον αθλητισμό ήταν τέτοια που το επέτρεψε να έχει λόγο ύπαρξης και στα σχολεία, γιατί στέλνει μηνύματα ήθους ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε επί σειρά ετών έντιμα, αλλά στέλνει και το μήνυμα το ότι μετανόησε που δεν ακολούθησε με ενδιαφέρον και ζήλο το σχολείο. Και αυτό το μήνυμα το τόνισε και το ξανατόνισε προς τους μαθητές μας, οι οποίοι το κατάλαβαν ότι έχει αξία η εκπαίδευση και το να αποκτάς γνώσεις στη σημερινή εποχή. Μου άρεσε πολύ την ώρα ήταν στον αέρα με τις κεφαλιές του, τα ψαλιδάκια, αυτό μου έκανε εντύπωση. Έχει μείνει κάποιο γκολ ή κάτι από αυτά που είπε ο κ. Παπαϊωάννου? Ναι, όταν ήταν με την Εθνική Ρωσία, το που χάσανε 4-1 και τον γκολ που έβαλε. Σήμερα ο κ. Παπαϊωάννου μας μίλησε για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό και γενικά για το ήθος των παικτών οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Πως πρέπει να είμαστε σοβαροί, να παίζουμε σωστά και να μην προσπαθούμε να χτυπήσουμε τον αντίπαλο, να του προκαλέσουμε ζημιά.